Καλημάη, μηχώρησε η ζέμπα για το σημερινό επεισόδιο, αλλά πριν σα πω για το σημερινό επεισόδιο, δεν σα βλέπω να κάνετε like, subscribe, follow στο Instagram και follow τον σημερινό καλεσμένο. Θα σα έχω δύο Instagram από κάτω και θα μάθετε σε λίγο το γιατί. Σήμερα έχω την τιμή να έχω καλεσμένο. τον Λάκη Γαβαλά! Χαίρομαι πάρα πολύ και μου αρέσει που κάθομαι σε ένα κίτρινο κάθισμα με κίτρινο μικρόφωνο και εσύ κάθεσαι σε ένα κίτρινο κάθισμα με κόκκινο μικρόφωνο. Πάει να πει ότι είσαι στα κόκκινα μαζί μου και χαίρομαι γι' αυτό. <laughs> δεν γίνει να μην γνωρίζετε το Λάκη Γαβαλά. Δεν χρειάζεται καμία σύσταση, τίποτα. Λάκι. τι κάνεις. Παρόν, θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ καλά. έχω ένα κομμωδίνο άδειο χωρί κανένα χάπι δίπλα. Τέλειο. Ο <laughs> ύπνο είναι ο καλύτερο μου φίλο αυτόν τον καιρό γιατί κουράζομαι πάρα πολύ. Και νομίζω ότι έχω γνωρίσει όλου του πιλότου τη Αιτζία τον τελευταίο καιρό. Τέλειο. Γιατί και ταξιδεύω πάρα πολύ. Ποιο ήταν το τελευταίο ταξίδι. Πήγα στην ε, Κωνσταντινούπολη γιατί πρόκειται να αναλάβω μια τεράστια εταιρεία που θα κάνω ε, το icon για αυτούς ας το πούμε. Όλα αυτά για να ετοιμάζουμε την πρίκα για να ενθέσουμε τη σειρά με την οποία ασχολούμαι αυτή τη στιγμή που λέγεται τέμενο Lab που είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί όλο το team με κάνει να αισθάνομαι ότι είμαι πάλι σε πανεπιστήμιο. Το okay. τέμενο από πού βγαίνει. Ε, είναι πολλα... Πικίλο. Ε, θέλαμε μία λέξη με τρία γράμματα, ε, μάλλον με τρία φωνή ναι. Έχει ε, ε, ο. Ε, μετά ήθελα ένα λογοπαίγνιο, όπως κάνω πάντα στη ζωή μου, ξέρεις, όλα τα διακομονώ. Ε, και ήτανε τε, με, νο, εσύ και εγώ όχι. Δηλαδή, Τέλειο! Ας πούμε, ναι, και μετά ηχητικά μα άρεσε και είπαμε εντάξει, το κάνουμε τέμενο, γιατί το, το συμπτυγμένο που είναι TMN έχει πλάκα. Αντί να κάνουμε R που είναι Registrate, είναι TMN. Έχουμε ένα κύκλο που είναι όχι τελειωμένο, γιατί οι κύκλοι τη ζωή. Δεν πρέπει να τελειώνουν γρήγορα και εύκολα. Και έτσι βγάλαμε αυτό το σήμα. Από ό,τι έχω δει, τα ρούχα που θα βγάλει τώρα είναι ε, unisex, non-binary. Είναι και τα δύο φύλλα, σωστά. Ε, δε, ε, ναι, δεν είναι ακριβώ unisex. Έχουμε μια ιδιαιτερότητα λόγω των χρόνων, των πολλών που δουλεύω. Και ξέρω ότι τα fit πλέον αλλάζουν. Γιατί κάποιο που φοράγε oversize τώρα θέλει να βάλει πολύ slim. Αυτό που φοράγε slim θέλει να βάλει oversize. Άρα λοιπόν σε μια σειρά πρέπει να υπάρχουν όλοι οι σωματότυποι και επειδή αλλάζουν όλοι και γίνονται μοντέρνοι και οι άνθρωποι που ήταν περισσότερα κιλά πριν τώρα είναι άνετοι και εύχομαι έτσι να είναι πάντα γιατί, γιατί όχι η μόδα δεν περιορίζεται μόνο στο fitting model size και τελείωσε οπότε έχουμε το P, το R που είναι petit και regular Υπάρχει η στενή γραμμή, οπότε ο καθένα επιλέγει ό,τι θέλει. Δεν έχει να κάνει όμω, δεν διαχωρίζεται με το φύλλο. Όχι, okay, διαχωρίζεται λόγω αυτού που θα διαλέξει. Okay, γιατί μπορεί το γυναικείο ρούχο να το βάλει ένα γόρι και το αντίθετο. Ναι, οκ. Okay. Δηλαδή, α πούμε, μπορεί το oversize τη πει σειρά τη petite να είναι ένα πιο χαριτωμένο oversize, όχι αυτό το τεράστιο. Αλλά υπάρχει όμω και τη regular σειρά το oversize που είναι για να μπει μέσα ένα. 17 ή Εγώ σε θαυμάζω πολύ περισσότερο και για την εμφάνισή σου όλα αυτά τα χρόνια στα μέσα. Για το θράσος μου και το θάρρος Για μου. το θράσος και το <laughs> θάρρος σου, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι έχεις δώσει πάρα πολύ... Θάρρο και θράσο με τη σειρά σου. Αμέσω τη γνώση το θράσο, επιτρέπετε αυτό, λέω και στα παιδιά μου στι σχολέ που διδάσκω, ότι πρέπει να, να είμαστε alert. Με, με το style με όλα, όχι να είναι βίωμα στη ζωή μα, ένα κομμάτι τη μέρα πρέπει να είναι αυτό. Είναι όπω πα σε ένα γραφείο και σου λέει θα βάλει αυτή τη φορεσιά τη στολή, ε, έτσι πρέπει να είναι και ένα άνθρωπο που θέλει να έχει ένα στυλ. Αλλά δεν έχουμε μονή με το στυλ, και αυτό το αποδεικνύω κι εγώ. Δηλαδή, εγώ βάζω θεατρικά ρούχα, γιατί γουστάρω, γιατί είναι η πανοπλία μου, αλλά στου νέου προτείνω κλασικά ρούχα, basic, όπω αυτά που κάνουμε τώρα. Mm. Να, ένα όπω αυτό που φοράω εγώ, που μπορεί να είναι ένα φούτερ που το είχαμε πριν 10 χρόνια. αλλά αν το θέλουμε φρέσκο θα το πάρουμε σήμερα. Να το πάρετε σήμερα. Το βούτυρο αυτό είναι τη καινούργια mm. σειρά, mm. σωστά. Mm. Αυτό λοιπόν mm. που πραγματικά θα σε εσένα είναι το ότι έδωσε σε όλου εμά, γιατί η γενιά μου σε έβλεπε πάρα πολύ εκείνη την περίοδο στη τηλεόραση. Mm. Έδωσε σε όλου εμά το θάρρο να είμαστε αναπολογέτικλοι οι εαυτοί μα. Και αυτό σου το δίνω και συγχαρητήρια γιατί ξέρω ότι έχει φάει πάρα πολύ δεν Θέλω να πω την άσχημη λέξη, λάσπη θα πω από την τηλεόραση και από τα μέσα. Τη μάμα έχω κάνει ένα τεράστιο σόου σε εγκαταστάσει που σήμερα είναι το παλιό ελληνικό που λέμε. Έχω φέρει τι δύο μαγείρε, οι οποίε μία σέρνει ένα κλουμπί και η άλλη, η αδερφή τη είναι πάνω, διμένη Παπαγάλο. Το λέω και να τριχιάζω. Ήταν ένα απίστευτο σόου καταπληκτικό με 80 μοντέλα. Και όταν βγαίνανε έξω ο κόσμο που είχα τότε celebrities και γιατί ερχόντουσαν, ε, γιατί και εγώ. Καλό ή κακό ήμουνα, γιατί έφεραν πολλέ εταιρείε και τα λοιπά. Και με την τότε σειρά που έβγαλε την ΛΑΚ, έκανα αυτό το υπερσόου. Και όταν βγαίναν έξω, του ρωτούσανε: Έχει γκόμενο, δεν έχει γκόμενο, έχει εκείνο, έχει το άλλο. Δεν του ένοιαζε αν εγώ είχα κάνει μια υπερπαραγωγή. Mm. Είχα φέρει έναν πολιτισμό στη μόδα, παρά να μιλάνε και να λένε τέτοια πράγματα για να βγάλουν το μεροκάματό τους. Και αυτό συνεχίστηκε και πολλές φορές, επειδή δεν ξέρουν να με αντιμετωπίσουν, λέγανε ίσως και άσχημα πράγματα. Έλα όμως που ο κόσμος δεν ψαρώνει με αυτά και γίνεται πιο Όμορφο και πιο καλό μαζί σου. ισχύει, δεν σου έχουν σπάσει τα νεύρα του. Καταρχά με τη φυλακή. Δεν έχουν ναι. σάξει να σε ρωτάνε ε, μόνο για τη φυλακή. Ναι. Ενώ είσαι σε μια προσωπικότητα που πραγματικά έχει κάνει τόσα πολλά και έχει καταφέρει τόσα πολλά. Και όμω έχουν, έχουν κολλήσει με τη φυλακή. Ε, γιατί νομίζουν ότι είναι κάποια πράγματα που ε, ε, του κάνουν πιο διάσημος ή πιο σωστού σαν δημοσιογράφος, γιατί λέει δηλαδή συνοφερειώνουν τα φρέντα και λέει και μου αυτό ξέρει που συνέβη εκεί δεν είναι, για πε μας τι είχε γίνει τότε εκεί, Καλά. ξέρεις δεν έχουν αυτό το έτσι έχουν αυτό το έτσι ένα πράγμα που θα σε ρώταγε εγώ σα... μόνο... για τη φυλακή μόνο αυτό θα σε ρωτήσω, ναι, και να ρωτήσω τέλος. Θέλω. θέλω να μου πει, tips ομορφιά, η styling και τη ah. φυλακή, που πραγματικά είναι πιο δύσκολο να έχει εκεί τι κρέμε και οτιδήποτε άλλο. Θα σου πω κάτι. Μόνο, το πιο συγκλονιστικό είναι ότι έχω πει τότε στον βοηθό μου να μου φέρει δεκαπά, γιατί έπρεπε να κάνω τα μαλλιά μου ρίγε που τα έκανα τότε, ξέρει, που τα ξανίζει με τον δεκαπά, δεν ξέρω αν ξέρουν οι, οι. Οι ακροατέ, οι θεατέ σου, τι είναι το ΔΕΚΑΠΑΣ. Οι viewers. <laughs> οι viewers, sorry. Δεν ξέρω οι viewers σου ξέρουν τι είναι το ΔΕΚΑΠΑΣ. Τέλο πάντων, πρέπει να φέρουν αυτή τη σκόνη. Έρχεται στο αλουμινόχαρτο, η σκόνη είναι εκεί. Έρχεται στη φυλακή. Ευτυχώ είναι, είναι, μπλε χρώμα. Α. Αυτή. Λένε λοιπόν οι φυλακέ, τι είναι αυτό. Λέει τον κύριο Καμπαράν, να του δώσετε. Λέει, λέ, τι είναι αυτό. Λέει ότι έχει δικαστήριο και πρέπει να ανοίξει τα μαλλιά του. και όντω αυτό το λέω γιατί φαίνεται στι φωτογραφίε. Τέλο πάντων το περνάνε αυτοί, γιατί το περνάνε το χημείο. βλέπω ότι δεν είναι τίποτα φοβερό. Δυστυχώ για αυτού, γιατί θα μπορούσαν να το δώσουν να περάσουν καλύτερα. Ε, που το έτσι και με άλλου τρόπου. Τέλο πάντων, έρχεται αυτό. Έχω ένα Πακιστανό που ήταν πρώην κομμωτή. Του λέω: Σε παρακαλώ πολύ, έλα να μου κάνει τα μαλλιά, και μου έκανε αυτό. Άλλη φορά έχω βάλει ένα τουρμπάν για να πάω να δω την ε, ε, ψυχαναλήτρια που σου δίνουν εκεί πέρα. Και είμαι με το τουρμπάν και τέτοια και μου λέει: Πόσο λυπάμαι, κύριε Γαβαλά. Λέω: Δεν θα με λέτε κύριε Γαβαλά, θα με λέτε Απόστολο, γιατί αυτό είναι το κανονικό μου όνομα, καταγραμμένο εδώ πέρα, ω φυλακισμένο. Αφήστε τα καλλιτεχνικά, πάμε αντρικά, μάγκικα να μιλάμε έτσι. Είμαι σε τιμωρία. Θα πρέπει να αντιμετωπίζετε έναν άνθρωπο ω τιμωρία που κάνει αυτή τη στιγμή. Και αυτή δάκρυσε. Ε? Και αυτό μου έκανε εντύπωση. Λέω, δηλαδή συγκινώ τον κόσμο καλοπροαίρετα και μέσα από την ψυχή του. Γιατί για μένα, ναι, αυτό είναι σημαντικό. Να αγγίξει κάποιο την ψυχή, όχι την εξωτερική εμφάνιση ή το οτιδήποτε. Αυτό έρχεται και παρέρχεται. Μία μέρα ξυπνά και θέλει να είσαι απλό. Άλλη μέρα ξυπνά και θα είσαι θεατρικό. Αλλά η ψυχή πρέπει να παραμένει βελούδινη για μένα. Και είσαι και από αυτού που δεν προσπάθησε να υπεκφύγει. Με τίποτα. μου αυτά. είπανε τότε που ήμουν στην κλούβα και με πηγαίνανε, μου λέει: Κάνε τον άρρωστο να πα στο ψυχιατρίο. Λέω: Εγώ δεν είσαι καλά. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι η εικόνα τη Ελλάδα. Που δεν θέλει να δέχεται έναν άνθρωπο που είναι regular. Γι' αυτό και έχω τώρα την αγάπη του κόσμου. Γιατί καταλαβαίνει ότι εγώ είμαι ανεξάρτητα από το τι δύσιμο, τι έτσι κτλ. Αυτό που γράφει η ταυτότητα, αρεν, αυτό και είμαι. Και αυτό με ενδιαφέρει στη ζωή μου. Πάμε λιγάκι στα παιδικά σου χρόνια. Είσαι και εσύ από Πειραιά. Ναι. Και εγώ είμαι από Πειραιά. Ναι. Και γενικότερα νομίζω ότι όλα τα έκονς είναι από Πειραιά. Δεν ξέρω γιατί Έτσι, μου έχει. Ε, γιατί είμαστε κουνημένοι. Ξέρεις, βλέπαμε τις βάρκες που κουνιόντουσαν. Εγώ με πήγαιναν μπαρκάδα οι συμμαθητές μου από τη γαλλική σχολή. Και καμιά φορά έχει κυματάκι, οπότε είμαστε λίγο κουνημένοι. Είμαστε πολύ κουνημένοι. είμαστε. <laughs> ε, άρα το, ο Πειραιά στο, στο, μυαλό σου έχει μείνει με μια ωραία εικόνα. Έχει μείνει με μια ωραία εικόνα και με μια δύσκολη εικόνα. Γιατί όταν πηγαίνα στο ελληνικό σχολείο, εκεί είχαμε πολύ υλή, πάρα πολύ. Εγώ ήμουν αρκετά καλό μαθητή, έτσι λέγανε και οι βαθμοί μου αυτό αποδείξανε. Και έπρεπε να εκπαιδεύομαι συνέχεια. Έκανα αγγλικά-γαλλικά την ίδια στιγμή. Είχα τη, την ύλη του σχολείου. Ε, είχα πολύ καλούς συμμαθητές οπότε είχαμε μια κοντρίτσα όμορφη ε, αλλά εντάξει εγώ ας πούμε είχα νομίζω ότι είμαι ένα άτομο και δεν θέλω να παρεξηγηθεί αυτό που λέω έχω γεννηθεί με αστέρι άρα λοιπόν αυτό <συσχεία> ναι αλλά το, το κάνω τη λάμψη μου δεν την κρατάω για μένα τη θέλω για να είναι γύρω μου να είναι ένα τεράστιο στούντιο με πολύ φως και εγώ να είμαι ο κεντρικός λαμπτήρας αυτό μου αρέσει αλλά να είμαι μαζί με τους άλλους Οπότε λοιπόν είχα από τη μία τα ζόρια του να διαβάζω και από την άλλη το θαυμασμό των συμμαθητών να με πάνε μπαρκάδα, να κάνω κουπί, να κάνουν έτσι. Βέβαια μετά τράβηξα μεγάλο κουπί στη ζωή μου εγώ, αλλά εγώ είχα βρει μία μοδίστρα και ένα ράφτιο από όταν ήμουν πολύ μικρό. Εκεί στη γειτονιά, στον κοριδαλο που έμενα συγκεκριμένα, είχε πάρα πολλού καλλιτέχνε. Καταρχήν, επειδή υπήρχε και φτώχεια στον κοριδαλο ήταν μία συνοικία, υπήρχαν αυτοί που μεταποιούσαν ρούχα. Που ήταν οι φοβερότερε μοδίστρε. Τι θα πει κάποιο να μεταποιεί ρούχο. Τώρα το ξέρουν και αυτοί που συνεργάζομαι, ότι για να φτιάξει ένα ρούχο έχει μία δυσκολία, να το μεταποιήσει έχει μία άλλη. Γιατί είναι αυτό που λέμε σήμερα εμεί το fitting. Δηλαδή κάνει 15 πρόβες για να βγει το ρούχο σωστό. Ναι. Άρα λοιπόν αυτέ οι μοδίστρε, που μετά κατάλαβα ότι γιατί έχουν τόσο ταλέντο, ξέρουν, α πούμε, ένα ρούχο από ίσιο να το κάνουν στενό. Από στενό να το κάνουν φαρδί. Είχα βρει λοιπόν αυτή τη μία μοδίστα και ένα ράφτη και έραβα τα ρούχα μου σε αυτού. Πήγαινα λοιπόν κάθε τόσο στη σχολή στη Γαλλική. Είχαμε την προσευχή το πρωί που ήταν όλε οι τάξει. Εγώ ήμουν στην πρώτη. Ε, για να ξεψαρώσουν όλοι και τα πάντα και όλα. Γιατί αυτοί οι φρέριδε είχαν μόνο αυτό το μαύρο ρούχο, το μακρύ. Ξέρει που ήταν οι καθηγητέ, γιατί λόγω ότι ήταν καθολικοί, φορούσαν αυτό το μαύρο ah, των καθολικών, ah, το μαύρο, ah, το μακρύ. Ah. Που σήμερα το λέμε γιο για μαμό, το κόμμα Αυτά φοράγαν από τότε. Ε, και τελικά Αφού τελειώναμε την προσευχή, έλεγαν: «Καβαλάς!» Εγώ, wow, τι έκανα πάλι. Να πα να αλλάξει, δεν γίνεται. <laughs> Έβλεπα λοιπόν και πήγαινα να βάλω το δεύτερο outfit. Πολλέ φορέ. outfit πήγαινα ναι, στο σχολείο. Το δεύτερο, πολλέ φορέ ήταν. Μπορεί και αποβολή, α πούμε, γενική. Okay. Αλλά λέγανε: Τι να κάνουμε, το παιδί είναι έτσι. Να το βοηθήσουμε. Α, άρα δεν έφαγε ε πόλεμο σε αυτό το κομμάτι. Να σου πω κάτι. Αυτό που λέμε τώρα το bullying, τον πόλεμο και όλα, μπορεί να τον έτρωγα, αλλά εγώ είμαι στην Κοσμάρα μου, δεν με ενδιαφέρε. Να φανταστεί ότι τι έκανα. Είχαμε έναν καθηγητή, τον Φρέρ Πιέρ. Αυτό έλεγε συνέχεια. Ε, έλεγε, που δίδε και εκεί. Και κάποια στιγμή, λοιπόν, εμεί μιλάγαμε, κάναμε φασαρίε και σαν παιδιά που ήμασταν έτσι. Κάποια στιγμή αυτό έλεγε: Τι είπα τώρα, έλεγε σε έναν, ε? και άμα δεν έκανε, το χτύπαγε στην πλάτη έτσι. Όχι άσχημα, okay. αλλά. Ε, εγώ τι έκανα λοιπόν. Έκανα τη φασαρία, αλλά άκουγα τι έλεγε για, έτσι, για να τον πειράξω. και έλεγε, αυτή. τι λε τώρα, τι είπα τώρα. Λέω, είπε αυτό, γιατί στο τέλο αύριο τη ιστορία είναι αυτό. Και αυτό έτσι έσφυγε τα δόντια και μου άρεσε πάρα πολύ. Τι ζωή λέω. Λέων. Παναγία μου, είσαι όντω. 6 Αυγούστου έκανε η μαμά. Ήταν τη μεταμορφώσεω του Σωτήρο η ημέρα. Πώ και δεν ακολούθησε την έτοιμη δουλειά τη οικογένειά σου, τον μπακάλικο, δεν είχατε. Είχε τον μπακάλικο και μετά ο παπά ήταν μηχανουργό και είχε μηχανήματα κοπή μαρμάρων. Ε, προσπάθησα να πάω εκεί. Το μόνο που μου άρεσε από τη στολή των που βάζανε ήταν τα γάντια αυτά για την ηλεκτροκόλληση. Και αυτά μάλιστα αργότερα τα έκανα στάλιν και τα είχα βάλει με ένα σμόκι. Και έβαλα αυτά τα γάντια τη ηλεκτροκόλληση που ήταν τεράστια, υπέροχα. Και τότε ήμουνα με το ε, ε, ε Dirk Binkenberg. Και μου λέει τι είναι αυτά, mm. λέω είναι γάντια ηλεκτροκόλλησης. Και μετά αργότερα τα έβαλε σε σόου του. Στα ναι. έκλειψε ή στο ζήτησε γενικά. Όχι, ευγενικά. βέβαια, τα έβαλε σε αυτό το στυλ. Okay. Έκανε. Μα έχω εμπνεύσει πάρα πολλού στη ζωή μου στη διάρκεια και έχω συνεργαστεί και με πάρα πολλού στα ατελέα του μέσα. Μου αρέσει που το θεωρεί έμπνευση και όχι ε, κλοπή. Όχι, όχι, έμπνευση είναι. Ναι, γιατί έχω μια μαθήτρια τώρα στη Θεσσαλονίκη στη σχολή που λέει: Εγώ δεν εμπνεύομαι από κανέναν και δεν διαλέγω, μου λε ψέματα, δεν χρειάζεται να μου το πει εμένα. Ή τουλάχιστον κάνει πράγματα να εμπνεύσει εμά αφού είσαι σε μια σχολή μόδα ναι. και πρέπει να κάνει πράγματα. Εσύ προοριζόσουν για τη θέση του διευθυντή του εργοστασίου. Του δηλαδή, μπαμπά. Σε, ναι, σε Όχι, να ναι τίποτα. Γονείς. Καλή μετά, ναι, με ήθελε, αλλά, ναι, ήθελε πάρα πολύ. Αλλά εγώ, ο παπά ήταν ο πρώτο μου θεατή. Ασχολιόταν δύο ώρε την ημέρα μαζί μου. Για διάφορου λόγου. Για να μου δώσει. Ναι, όχι για το ωραίο. Εκείνο <laughs> το έκανε γιατί ήταν αυστηρό και έπρεπε να μου okay. την αυστηρά. Έλεγε λοιπόν. Ε, τι κάνατε σήμερα στο σχολείο, Εγώ έλεγα τα δικά μου. Πολλέ φορέ του έλεγα ψέματα, αλλά εκείνο άκουγε και μου διάζει το μυαλό. Και λέει: ρε παιδί μου, πώ τα ξέρει τώρα, Εγώ πήγα να του πω δεν ξέρει τίποτα. Εγώ του έλεγα ένα μάθημα που μου άρεσε πριν 10 μέρε. Δηλαδή είχαμε τον Ιάσονα, α πούμε, και το Χρυσόμαλο Δέρα, που μου άρεσε πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, ο Ιάσονα με το Χρυσόμαλο Τέρα δεν μου έλεγε τίποτα. Λέω: αλλά δεν το ξέρει. Άρα, ασχολείται μαζί μου. <laughs> και μετά του έλεγε: Μπαμπά, ξέρει κάτι, ήταν τέρα, όχι δέρα και κάτι τέτοια. Ε, οπότε εκείνο. Ξέρεις, αλλά ήταν ο πρώτο μου ε, ακροατής. ακροατή. Ήταν η αγάπη καμιά φορά. Είναι αυτό που λέμε μαλώνει στα παιδιά, αλλά είναι, άμα είναι από αγάπη. Είναι οκ. Okay. εσείς Εσύ είσαι πάει και μπαλέτο. Ναι. Τρελό. Ναι, για την ναι. εποχή σου. κάτι να κάνω το κουδί και σωστό να μην λένε. Ε, <laughs> <laughs> οι <laughs> άνθρωποι ότι δεν, δεν, δεν είναι αλήθεια. Έχει <laughs> πάει <laughs> και μπαλέτο. <laughs> Πώ ήταν για την εποχή σου για ένα γόρι να πηγαίνει μπαλέτο. Κοίταξε, υπήρχε η μπάρα των βαρών, των βαρέων βαρών, οι αρτσιβαρίστε, και υπήρχε η μπάρα τη. καλιαρδά. του μπαλέτου. Α, όχι. Okay. Μπαλέτο. Και, υπάρχει και η μπάρα των καλιαρδών, που νομίζω ότι είναι και καλύτερη. ναι, <σοίτα> συγκριτικά. <σοίτα> 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 Οπότε λοιπόν και εγώ ασχολήθηκα με μία μπάρα. <σοίτα> Πήγα μπαλέτο. Έχω βάλει γυναικεία ρούχα, αυτά που λένε τα τα genderless σήμερα, έχω υπάρξει diversity όπως λένε σήμερα, όλα αυτά τα πράγματα. Έχω υπάρξει στη ζωή μου mindly David Bowie ή Boy George και τέτοια. Αλλά νομίζω ότι το καλύτερο που αποτυπώνω και αυτό φαίνεται από τις γυναίκες που με ερωτεύτηκαν στη ζωή μου για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, ε, περισσότερο άντρα από τον Ελέν Ε, και εσύ ήμουν άλλα αντάλλον. Είμαι authentic, είμαι όλα. Έχω ερωτευτεί τις γυναίκες περισσότερο από, από ό,τι οι άντρες τους έχω προσφερθεί σε αυτέ, γιατί ο ερωτησμός για μένα δεν είναι μόνο το θέμα του κρεβατιού, σηκώνομαι, πέφτω, κάνω, ε. δείχνω είναι γενικότερα δηλαδή νομίζω ότι έχω ανοίξει πόρτα σε γυναίκε με αίσθηση υπέροχη να το κάνω ε, τις έχω κρατήσει το χέρι και έχω δώσει ενέργεια πιο πολύ από ότι έχουν αισθανθεί ηλεκτρισμό με τον άντρα του. άρα λοιπόν ε, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να κάνω για να είμαι μέσα στο κλασικό σύνολο της κοινωνίας να σου πω κάτι. Ναι, και όλη στη ζωή δηλαδή είχε να προσπαθεί να, να ανταγωνιστεί την ε, αρενοπότητα και την αντρίλε και όλο αυτό με τα πρότυπα τη κοινωνία πάντα. Ναι. Όχι ότι εσύ προσωπικά ήταν δική σου. Ε, οπότε αυτό που μου λες τώρα και το ότι όλα αυτά τα χρόνια έμεινε πραγματικά ο εαυτό σου και ότι σε ερωτεύτηκαν. Παρένθεση κι εγώ πολύ πιο εύκολα. Μπορώ να ερωτευτώ έναν πιο. Φιλιππρεπή άντρα, θα χρησιμοποιήσω ναι. που είναι λάθο. Πιο έχει, διαφορετικό. Ναι, πιο διαφορετικό άντρα παρά ένα με τα πρότυπα τη ναι, κοινωνία. Ναι, 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 ναι. Πάντα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλάμε ανοιχτά. Καταρχήν, είναι παιδιά που σε βλέπουν ναι. και σε θαυμάζουν και συγχαρητήρια γι' αυτό, γιατί άκουσα πάρα πολύ ωραία λόγια πριν έρθω εδώ για σένα. Γιατί κάνει και εσύ κάτι διαφορετικό Ευχαριστώ. και καλά κάνει. Ε, Ό,τι επιλέγει κάποιο στη ζωή του να κάνει, είτε είναι ένα αγόρι που γουστάρει αγόρια. Η είναι τι πρέπει. ή ένα κορίτσι που αισθάνεται ότι πρέπει να φοράει ταξίδι ο αντρικά και αρβηλάκια. Καλύφω. Ε, ναι. Λοιπόν, ε, δεν έχει αυτό σημασία. Είναι τι αποτυπώνει και τι αφήνει σε μια κοινωνία ολοκληρωτικά. Εάν η κοινωνία θέλει να σε αναλύσει για κάτι και αφήνει πίσω αυτό που πραγματικά αξίζει, είναι κρίμα για αυτού. Δηλαδή, τελικά πρέπει να, να ελέγξουμε ένα άτομο πριν το κρίνουμε ολοκληρωτικά. Φυσικά η αρχή θα πει. Γιατί δεν λε καμιά φορά γαμό την τρέλα, μα αυτό έχει μυαλό Αϊνστάιν, που και αυτό είναι κακό. Ναι. Γιατί πα στο μυαλό και δεν βλέπει από κάτω, που έχει ωραίο body language ή κάτι, που είναι το αντίθετο τη κακία, που λέει Αυτό είναι αδερφή, αυτή είναι λεσβία. Και τι έγινε με αυτό, Δηλαδή, μα δεν σου είπε κανένα να πα μαζί του, να έχει είτε να κάνει παρέα, ναι. είτε να του συνταυτεί. Αλλά εάν αυτοί έχουν εφεύρει μία μέθοδο να σε κάνουν πιο εξελιγμένο, πάρε αυτό από αυτού. Ναι. Μην πάρει το υπόλοιπο του τι είναι. Καλά, έχει υπάρξει και εσύ θύμα τη... αυτή τη ε, Ναι, έχω υπάρξει, υπάρξει θύμα. Εγώ είχα βάλει τώρα, γιατί χθε το βράδυ πάλι ήμουνα έξω από το Μεγάλη Βρετανία. Είναι 70, το 1970. Έχει βγει το Μάξι Παλτό, το οποίο το ξανά έκανα τώρα ο Γκούτσι και ο Σελόραν και όλοι. Τι να μου κάνει τώρα, το έβαλε και ένα προχθέ πάλι. Ε, και έχω βγει με αυτό το Μάξι tweed Παλτό και έχω έρθει στο Σύνταγμα. Ε, έχω έρθει στο Σύνταγμα και είμαι τώρα 18 χρονών, εντάξει. Λοιπόν, και όλοι κράζουν οι πάντε. Αλλά εγώ νόμιζα ότι είμαι σε ένα σοου και ακούω Μπετόβεν μουσική και περπατάω στο κάτω. Σου το ορκίζω με αυτό. Και τώρα τελικά έχω έναν ταζάμπι γιατί αυτά που έκανα τότε τα κάνουν σήμερα οι άλλοι. Δηλαδή οι καλλιτέχνε ή έτσι και τέτοια. Και τώρα τελικά. έχει αρχίσει και γίνεται ρε παιδί μου πιο αποδεκτό όλο το. το ναι. queerness τη κοινωνία. Ακριβώ. Και καλά κάνουν και είναι έτσι γιατί αυτό. Μα έτσι πρέπει να είναι, ναι. Ναι, αλλά σήμερα εμεί μιλάμε εδώ και λέμε τα πράγματα όπω είναι. Παλιά δεν είχαμε αυτή την ευχέρεια. Ακούγαμε κάτι από ένα ραδιόφωνο, το οποίο ήταν constipé, ήταν κλασικό, δεν είχε καμία σχέση ναι. με την ε, απελευθέρωση, ας την πούμε έτσι. Ε, και αυτό που με πειράζει όμως με την απελευθέρωση είναι τώρα λένε πώς οι φόνοι γίνανε, πώς έγιναν αυτοί Καλά, οι φωνοί, ναι. αναλύουν αυτούς του φωνους και αφήνουν ένα ποιητή, έναν ωραίο σκηνοθέτη με τα έργα που κάνει και δεν τα ακούς. Γιατί ακούς μόνο τη βία γιατί υποτίθεται ότι αυτό πουλάει. Ναι, δυστυχώ. Πάμε λίγο στα 90s. Ναι. Γιατί λατρεύω. Και, εγώ γεννήθηκα το 95. Δεν τα έχω ζήσει, αλλά είμαι λίγο ενό Και Ε, ε, είναι και εκεί η εποχή που εξελισσόταν και άφησε αποτύπωμα. Ναι. Πώ βίωσε εσύ τα 90s, πώ ήταν να είσαι ένα φτασμένο μόδιστρο εκείνη τη εποχή. Καλά, εγώ τα 90s τα έζησα. ούτε προλάβαινα όλη αυτή την ευχέρεια που είχα τη διασημότητα. Τη ε, οικονομική μου ευχέρεια δεν, δεν είχα χρόνο να την απολαύσω γιατί πρέπει να ξέρει ότι πήγαινα στο Μιλάνο αρχέ του χρόνου που ήταν τα πρώτα contact με όλου του ε, σχεδιαστέ και τα σόου. Ήταν τα αντρικά σόου πρώτα. Το οποίο έρχονταν λίγο από την Αμερική που είχε πολύ λίγο πράγμα γιατί όλο γινόταν στο πίτι του Όμο στη Φλωρεντία που δεν πήγαινα ποτέ γιατί δεν ήταν τίποτα. Ήταν τα κλασικά περίπτερα που λέμε. Και μετά στο Μιλάνο γινόταν τα σόου και ήταν και τα πρώτα contact ξύπνανε το πρωί στο Four Seasons Hotel που είναι ένα υπέροχο ξενοδοχείο στο Μιλάνο. Και έτρωγα το πρωινό επειδή μου αρέσει τα αυγά και τα λοιπά. Δεν έτρωγα στο δωμάτιο να με μυρίζει και για να αλλάξω και outfit. Πήγαινα λοιπόν κάτω, έτρωγα το πρωινό. Δίπλα μου ήταν η Άννα Winter, ο Αντρέ Λέον Τάλι, η Βόκ τη Γαλλία, όλοι αυτοί που θα πηγαίναμε μετά στα show. Ναι. Οπότε ήταν το, το, first good morning, ήταν με διάσημο. Ναι. Εγώ πάντα ήμουν τσάκα, πίστεψέ με πάρα πολύ. Δηλαδή, Αφού στον κορυδαλό έβγαινα με μάξι... καταλαβαίνει τι έκανα τότε που είχα και την ευχαίρεια να έχω όλε αυτέ yeah. τι εταιρείε και τόση γνώση. Μετά πήγαινα, άλλαζα και πήγαινα στα σοου. Με το που τελείωνε το σοου, πήγαινα backstage να φωνάζω με τον σχεδιαστή, γιατί δεν είχε κάνει την κολεξιόν όπω έπρεπε. Γιατί, επειδή εμπορευόμουν με όλη την Ελλάδα, δεν είχα μόνο ένα τέλεια, εγώ έκανα distribution, yeah. διανομή. Άρα είχα ευθύνη και τη δράμα, τη καμπάλα, τη καλαμάτα, του Γήθιου. Όλοι γιατί αυτοί ήταν όλοι πελάτε. Και γι' αυτό έγινα και αγαπητό, γιατί εγώ δεν τα πήρα να τα βάλω μόνο σε ένα μαγαζί. Έδινα σε όλη την Ελλάδα να γίνουμε όλοι όμορφοι. Μετά πήγαινε στο άλλο σοου είχα άλλο πρόβλημα. Μπορεί και τελικά να μην έβλεπα το σοου, παρόλο που είχα first row στα celebrities από τότε. Γιατί εκτό ότι ήμουνα διμένο, όπου μπορούσε να με πάρει η κάμερα για να κάνω και αυτό το θέμα του, Ήμουνα και πελάτη του. Έδινα χρήματα. Και αρκετά χρήματα γιατί έκανα μεγάλου τζίρου ε, πολλές φορές έτυχε να έχω τεχνικό πρόβλημα προκειμένου να παραδώσω πιο γρήγορα και τέτοια. Άρα λοιπόν εκεί μέσα στο καλλιτεχνικό μου Έβλεπω ότι έχω και το εμπορικό δαιμόνιο. Που αυτό με κατέκτησε τελικά και αυτό με κατέστρεψε βέβαια μετά. Εντάξει, ρε. <laughs> Αλλά δεν με νοιάζει, μια χαρά είμαστε. Οι καταστροφέ για κάτι υπέροχο που έχει κάνει είναι καταπληκτικό. Η καταστροφή γιατί σε Βλάκα, αυτό είναι το χειρότερο. Όντω Και αυτό διαρκεί όλη τη ζωή. Γιατί άμα είσαι βλάκα, βλάκα μένει και η καταστροφή συνεχίζει. Ισχύει. Υπάρχει κάτι που σου λείπει πολύ από εκείνη την περίοδο. Ε, ότι δεν αφοσιώθηκα σε ένα μεγάλο έρωτα. Γιατί είχα τα φλερτάκια μου, είχα τα διάφορα που ήταν συνήθω στην, στην Ελλάδα. Γιατί ήθελα να μιλάω ελληνικά. Δηλαδή ήθελα να βάλω το τραγούδι τη ε, που έλεγε το τέτοιο. Ή κάποιο ελληνικό τραγούδι δραματικό. Ή Καζατζίδι που εγώ με αυτόν μεγάλωσα. Στα ξένα, με κάποιο ξένο ή κάποια ξένα δεν μπορεί να το κάνει. Ναι. Οπότε. Ήθελα να έχω, αλλά δεν προλάβαινα. Δούλευα τρελά, πάρα πολύ. Για να παράξω τα εκατομμύρια που έκανα για τη χώρα μου, για να έχω 300 εργαζόμενους και να τους πληρώνω όλους, Άρα. δεν ήταν εύκολο να έχεις και μία σχέση. Ε, γιατί την ώρα που πήγαινε να πάμε, σου έλεγα πάμε αγάπη μου να πιούμε ένα καφέ και αρχίζανε και έπαιρνε τώρα. Όμω κίνο τηλέφωνο τότε ο αγαπημένο Εγώ δεν <laughs> <laughs> Μετά έπαιρνε, έπρεπε να πα στι ντόλτσε και καμπάνα που λέει Να σου πω κάνουμε γλαστράκια. Λες, να κάνουμε και λίγα ρούχα. Μου φέρει το γιο για μαμότο που το είδα που το φόραγε προχτέ να το κοπιάρω. Έτσι μου λέγανε. Σου τορκίζομαι. Δηλαδή αυτά είναι τα παιδιά μου. Αυτοί όλοι είναι παιδιά μου. Και τώρα ντυλάρουν με εκατομμύρια και εγώ ηλίθιο πήγα φυλακή, έχασα τα πάντα. Δηλαδή. Το μόνο που έχω Υπέροχη πρίκα, είναι η αγάπη του κόσμου. Ναι. Ευτυχώ, γιατί για αυτού τα έκανα όλα. Και ο λόγο που έχασα τα πάντα, μάλλον είναι επειδή ήσουν πολύ καθαρό μέσα σου. Έτσι. Γιατί όλοι αυτοί που είναι λίγο, τέλο πάντων, πιο περίεργοι τύποι, ναι. αυτή τη στιγμή βγάζουν εκατομμύρια. Να ε, σου πω, δεν τσιλεύω κανέναν από αυτού με τίποτα. Προχτέ μου λέει ένα, δεν σου λέω το όνομα, μου λέει το παρμπρίζ του ελικοπτέρου μου έχει χαλάσει και κάνει 20.000. Λέω καλά, εγώ δεν έχω εντομοκτόνο να πάρω γιατί το μόνο που πετάει μέσα σαν ελικόπτερο σε είναι τα κουνούπια. <laughs> Τι να σου πω και δεν έχω λεφτά για το εντομοκτόνο. Αλλά εσύ έχει μεγαλύτερο πρόβλημα από μένα. Α, λέει καλά, πρέπει να αλλάξω και το εσωτερικό. Του λέω, κοίταξε, έχω κάνει ένα ελικόπτερο του Ρουφίνη, αυτού που έχει τα Μονκλέρ και όλε αυτέ τι εταιρείε. <Και> το οποίο είναι με ερμέ καθίσματα μέσα και αυτό με συγκίνησε. Γιατί εγώ δημιούργησα σε κάποιο ελικόπτερο ένα υπέροχο design. Και στο χαίρεται ο άνθρωπο, το ελικόπτερό του, κανένα πρόβλημα. Εγώ δηλαδή μπορώ να κάνω και ένα οτοστόψινταλίκα και να τη βρω μια χαρά. Γι' αυτό πιστεύετε ότι πειραιάς. πειράζει. <laughs> Όντω. <laughs> Έχει να μου πει κάτι πάρα πολύ κουλό από εκείνη την περίοδο. Ερχόντουσαν Έλληνε και ενώ με ένα σε άλλα ξενοδοχεία, ξέροντα ότι εγώ είμαι εκεί. Ε, ερχόντουσαν στο λόμπι του ξενοδοχείου που είχε πιάνο και καμιά φορά ο πιανίστα έπαιζε και λίγη ελληνική μουσική για να μου κάνει. Γιατί εγώ ήμουν πλέον έξι μήνε στον χρόνο εκεί, ζούσα, yeah. επειδή είχα πολλέ δουλειέ. Και έρχονται τότε κάποιοι Έλληνε βιοτέχνε που ερχόντουσαν για να κοπιάρουν να βλέπουν από την έκθεση τι γίνεται. Και ρωτάει τον πιανίστρα να του παίξει ένα λαϊκό τραγουδί τέλο πάντων. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ για μένα αστείο, γιατί ήθελα να εξελισσόμεθα συνέχεια σαν λαό. Και βλέπει τελικά ότι η ήταν και τράσο πιο πολύ από μένα, για άλλα πράγματα στο να ζητήσουν κάτι τέτοιο. Και μια φορά έρχεται η μάσα ή η φασούλα του φασούλα ή του μπασκετουπολί, είστε γυναίκα, έχουμε πάει να φάμε. Γυρίζουμε στο ξενοδοχείο και λέμε: Δεν πίνουμε και ένα λιμοντσέλο. Πίνουμε το λιμοντσέλο, φεύγει η μάσα. Εγώ πάω να φαμε γυριζουμε στο ξενοδοχειο και λέω δεν πινουμε και ενα λιμοντσελο πινουμε το λιμοντσελο φευγει η μασα εγω παω να σηκωθω να τη χαιρετήσω, γιατί αυτή έμενε σε άλλο ξενοδοχείο και μένω, ξέρω, στα πόδια μου δεν με κρατάνε. Τα γόνατά μου ήταν παράλληλα, γιατί είχαμε θύσει από αυτό το. Τέλειω. Είχα δύο ποτηρία κρασί πριν, γιατί εγώ δεν πίνω αλκοόλ, δεν παίρνω διάφορα πράγματα. Και. Ε, ε, καλό του κονσιέρ, οι οποίοι με ξέρουν γιατί τότε είχα και τα σκυλιά μου που είχαν πρόβλημα με τα καλαζάρ και μου είχαν βρει τα φάρμακα και όλα και μιλάγαμε όλο γι' αυτό. Ε, και με αγαπούσαν κιόλα ιδιαίτερα. Και λέω, Ελάτε, λέει τι έγινε. Λέω, Πρέπει να με πάτε στο δωμάτιο, γιατί δεν μπορώ να πάω μόνο μου να περπατήσω. Ήταν εντελώ κουλό. Δηλαδή, ο Γαμπαλά ο Τάδε που έμπαινε μέσα, εθέρα, έτσι, με τα ερμέστα, με τα έτσι κτλ. να χρειάζεται να τον πάνε σηκωτό στο δωμάτιο. Λοιπόν, θέλω να μου πει το πιο αγαπημένο μοντέλο που έχει συνεργαστεί ever. Λοιπόν, όταν ε, είχε η Μπλου Μαρίν το, το περσό που έκανε τότε με την Ευαγγελίστα, την Ντέρλιγκτον, την Ναόμη, όλε αυτέ, ε, είχα αγαπήσει την Ναόμη για αυτό που έβγαινε έξω και περπατούσε έτσι υπέροχα και γινόταν σεισμό. Και ε, μία φορά έχουν φωτογράφει στη Βενετία και έχω πάει με τον συγχωρεμένο τον Ταραμπίνη, αυτόν που είχε την Μπλου Μαρίν, και είναι η Ναόμη στο τραπέζι. Τσακώθηκε με 15 άτομα, πέταξε τρία μπουκάλια και εγώ. Ε, στεναχωρήθηκα γι' αυτό, γιατί λέω, γιατί είναι τόσο excited αυτή η κοπέλα, έχει λεφτά, έχει τα πάντα, όλα και τα λοιπά. Μετά από χρόνια τη βρίσκω στην Πάτμο, που έχει έρθει σε ένα... έχω κάνει εγώ ένα πάρτι και είναι ένας φίλος μου Τούρκος και έχουν έρθει μαζί με το σκάφος. Αυτή τότε τα είχε με έναν ε, μεγάλο επιχειρηματία, ο οποίος έκανε σκούπαν diving και έπαθε αυτό το παθαίνω στο κεφάλι Α, ναι, ναι, ναι. από το βυθό ναι. και ήρθε μόνη της. Και τη είπα, θυμάσαι που ήμασταν μαζί στη Βενετία και έκανε αυτό. Με αγκαλιάζει, με κάνει και τέτοια και μιλάμε εκεί πέρα. Ψυχαναλιόμεθα λίγο και ξανααγαπηθήκαμε. Μετά την βρήκα σε ένα σπα που κάναμε για το colonic irrigation να καθαρίσουμε τα έντερα. Τέλειο. Τους, ε, κάναμε όλου του τέτοιο. Ξέρει, με χ αρχίζει η λέξη. Ωραία σπα πρέπει να είναι αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό, αυτό, ήταν ένα από τα μοντέλα. Αλλά αυτή που εμένα μου έμεινε για πάντα ήταν η Τέρλινγκτον, στι εποχέ μου εκείνε λέω τώρα, η οποία ήταν ένα κορίτσι. Πρέπει να ήταν, την έβαζα στο μυαλό μου, σαν να ήταν κόρη ενό μεγάλου διανοούμενου. Που τελικά αυτό το κορίτσι έπρεπε να κάνει δύο-τρει μήνε μόντελινγκ γιατί είχε αυτή την αιμονία, αλλά που έκατσε χρόνια όμω γιατί ήταν γεννημένη για να είναι ένα elegant μοντέλο. Η πιο περήφανη στιγμή τη καριέρα σου. Ένα έκανα στην Τουρκία και ένα έκανα στη Θεσσαλονίκη, όπου μίλησα μπροστά σε 800 άτομα τη μία φορά και 650 την άλλη. Ε, μίλησα στην Τουρκία γιατί είχα βραβευτεί ως άντρας της χρονιάς από το Status Magazine εδώ στην Ελλάδα και με πήρε η Τουρκία, λοιπόν, εκεί και μίλησε. Ήταν το 2000 και μετά το 2016 το έκανα στη Θεσσαλονίκη, ε, οπότε... Έκανα standing ovation. Σηκώθηκε ο κόσμο και με χειροκρότησε. Αυτέ ήταν οι δύο πιο υπερήφανε στιγμέ τη ζωή μου. Αλλά στο δικό μου μικρό κόσμο, τον κλειστό, κάθε φορά που έκανα ένα υπέροχο συμβόλαιο με μεγάλε εταιρείε ή το 2000 μετά που δημιούργησα το δικό μου το brand που τότε ήταν το ΛΑΚ που έμεινε αρκετό καιρό και τώρα το εγγόνι του είναι αυτό εδώ που κάνω το TEMENO LAB που είναι ένα εγγόνι φοβερό με μεγάλη υπόσχεση πολύ πιο έμπειρη και πολύ πιο, γιατί και εγώ είμαι καλός παππούς, ναι. ε, ήταν οι στιγμές που κάθε φορά που έκανε ένα ωραίο συμβόλαιο, ήταν η... η χαρά μου πολύ μεγάλη. Καλά, ναι. Τέντεξ τώρα... ήτανε. Το να συνεργάζεσαι τώρα με τη. σου πήρε λίγη ώρα. Το να συνεργάζεσαι τώρα με εταιρείε όπω η Ερμέσα, α πούμε. Καλά, δεν έχω συνεργαστεί μόνο με την Ερμέσα. Έχω κάνει λουριά για τη Σανέλ με το καουτσούκ που έγινε. Έχω κάνει το του το τηλέφωνο. Όταν είχε πει τότε είχα κάνει το covering με τη Λουιμπιτών. Έχω μπει στα ατελιά τη Burberry, των Ντόλτζικ και την του Ρωμαίου Τζίλι. Αφάνητο να θυμηθώ. Γιώργη και η μαμό το ήθελα να με κάνει. Και όλες έχω κάνει, μου έχει κάνει πατρόν επάνω μου όταν είχα πάει στο ατελείο του στο Πώς Τόκιο. Πώς γι' αυτό. Είχαμε ένα παιδί που μεγάλωσε στον Πειραιά. Ναι. Κα δηλαδή δεν ήσουν μέσα στο κέντρο του κόσμου τότε. Όχι, αλλά... Και όμως έπαινα... με κάποιο τρόπο έγινε στο κέντρο του κόσμου. Λοιπόν, άκουγα τη αποτύπωση τώρα. Δημοτικό θέατρο Πειραιά. Περίπτερο απέναντι το οποίο είχε όλα τα γαλλικά και αγγλικά περιοδικά. Ξένο τύπο δηλαδή. δ ε, η σχολή, η γαλλική, με όλου αυτού του καθώ πρέπει, φρερ και δεν είχα και ανταγωνισμό που το παζί. Γιατί κάθε μέρα μπορεί να γράψει τα μαύρα, το δεν μπορούσε να βάλει κοστούμια. Σενπόλ, ναι. Πόλη. Ε, νοταρά με τι πόρνε. Γιατί εγώ, όταν έφευγα από τη σχολή για να πάω να πάρω το λεωφορείο του Κορδαλού για να πάω να αλλάξω, περνούσα από την οδό Νοταρά. Που ήταν όλε οι πόρνε, οι φοβερέ γυναίκε, που όλε με ξέρανε και με φωνάζαν με το όνομά μου. Αλλά όχι να κάνω κάτι. Για να ναι, όταν... με θαυμάζανε. Ναι. Όλο αυτό το πράγμα. Βλέπει αυτέ τι εικόνε μου εξελίξανε ναι. πολύ το μυαλό. Μετά στον Πειραιά, όλοι αυτοί που μετά γίνανε ιστιοπλόοι και τέτοια, κάνανε κουπί για μένα για να με πάνε. Εγώ έφερα το τρατζιστοράκι, πήγαινα εκεί πέρα, ξέρει, κάτω από το κάμπο το, yeah. το μπαρ. Αυτοί βάζανε μουσικέ. Εγώ θα έκανα βλακίε. Δεν θυμάμαι το έκανε έκανα mm -hmm. χόρευα, έκανα διάφορα. Μετά έκανα χορό που με απελευθέρωσε γιατί είδα όλο το body eh, language των ανθρώπων. Είχα πολλά πράγματα να κάνω για να σκεφτοπουμένο είμαι Κορδαλό, είμαι Πειραιά, είμαι Γαλλία, είμαι Αφρική. Είχα στο μυαλό μου τη, τον δικό μου Άτλαντα. Και αυτό τον επερέστρεφα και τον σταμάταγα εκεί που εγώ εκεί που αισθανόμουν. Ήθελες. Και η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά. Δηλαδή, καταφέρεις πάρα πολλά πράγματα και είσαι και μεγάλο τον πειραιά, ας πούμε. Ναι, δεν έχει να κάνει αυτό. Εγώ συμβουλεύω όλο τον κόσμο. Και ίσω και σε σήμερα... περίοδο που δεν, δεν, υπήρχε το ναι. Ίντερνετ για να πει ότι. Όχι, όχι, θα δεν υπήρχε τίποτα. Εμεί πάρα πολύ. Αλλά ίσω και αυτό να ήταν και κάτι πιο ωραίο. Γιατί ήταν. Πιο ρομαντικό. Πιο ρομαντικό, ναι. Και αυτή η μορφή δυσκολία σε κάνει και να απολαμβάνει πιο πολύ την επιτυχία. Εσύ έχει ζήσει και το αληθινό στα ρηλίκη. Τώρα νομίζω δεν υπάρχει πια το. Ε, όχι, τώρα δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα είσαι icon κάποιου και διαμορφώνεσαι μέσω τη εικόνα. Να πω σε τώρα με βλέπω και με βγάζει πιο αδύνατο, πιο ωραίο, πιο έτσι, πιο μακρύ. Δηλαδή αισθάνομαι πάρα πολύ ψηλό, αφού πρέπει να ανοίξει την πόρτα τώρα για να μπορώ να βγω. Δεν ξέρω με χωράει. Ποιο είναι το πιο αξιομνημόνευτο πάρτι που έχει διοργανώσει ή που έχει παρευρεθεί. Όχι, θα σου πω το τελευταίο που πήγα τώρα που ήμουν στο Μαϊάμι, δεν το διοργάνωσα εγώ και ήμουν με τη Μαντόνα. Έχω κάνει λοιπόν δεν εδώ. Δεν μπορώ άλλο! Ό, τερήνανε, περίμενε και το έχω βάλει και στο τέτοιο μου. Στο Τέλος τέτοιο μου δεν το... μπορώ να πάρω τη Μαντόνα γιατί δεν γίνεται. Στο τηλέφωνό μου εννοώ. Λοιπόν, είμαι εδώ στην Ελλάδα και έχω. Έχω κάνει τα 70 μου χρόνια το καλοκαίρι στην Πάρο, 6 Αυγούστου. Ε, μου λένε όλοι οι φίλοι μου που ήταν εδώ, λέει Μα δεν έχει κάνει για μα ένα πάρτι. Θυμάμαι τα υπέροχα σου πάρτι στην Οίκονο. Καλά, τι να σου πω τώρα από εκεί. Έχουν περάσει όλοι οι σχεδιαστέ, όλα τα σερβίδη του κόσμου, αφού ήταν τσάμπα. Δεν υπήρχε τότε το, <laughs> τα διάφορα ανάμο και το <laughs> ε, σκορπιό. Εγώ υπήρχα που ήταν και τσάμπα κιόλα. Καταλαβαίνει. Άσε που είχα 20 κούκλου να σερβίρουν τα ποτά, 20 κούκλε να σερβίρουν τα φαγητά, ποιο δεν θα ερχόταν, αυτό έλειπε με πουλμανάκια για να του φέρουν μέχρι το σπίτι, τα πάντα οργανωμένα. Εγώ δεν μπορώ που οργάνουν τέτοια πάρτι. Λένε λοιπόν πρέπει να κάνει ένα πάρτι και στην Αθήνα για τα γυναίκα. Λέω εντάξει, πού να το κάνω τώρα το πάρτι. Λέω δεν πάω στο Αλκατράζ, είναι ένα μαγαζί στη Συγκρού. Ε, το ξέρω. Λοιπόν, και λέω θα κάνω εκεί το πάρτι. Και θα κάνω εδώ και πάρτι πώ κάνουμε. Όταν πεθαίνει κάποιο και κάνει τα εννιά μέρα, τα τρίμηνα, τα εννιά μήνα. Ε, και θα κάνω έτσι, λέω, τα γενεθλιά μου και θα κάνω συνέχεια πάρτι. Ήταν λοιπόν τον Οκτώβριο μήνα, κάνω το πάρτι, φοβερό, ήρθαν σούπερ άτομα που είχα καλέσει δηλαδή, κάνουμε το πάρτι βέβαια Εκείνο το βράδυ λειτουργήσε εν μέρη σαν στριπτή πράγμα και τα λοιπά. Ναι, Δεν εντάξει, ήταν. Αλλά οι περισσότερε κοπέλε που ήρθαν, λόγω του ότι τώρα είναι το less clothing και transparency κτλ., και ε, γιατί στην Ελλάδα τώρα είναι πολύ τη μόδα η διαφάνεια, στα οικονομικά, ναι. στο ντύσιμο, στα πάντα, Μου στη μαφία, όλα αυτές στη διαφάνεια τώρα βλέπω. Α, okay, ναι. κατάλαβα, ναι. Εγώ κρατάω διαφάνεια των ρούχων. Γύρισαν <laughs> λοιπόν αυτές, έξκολε. <laughs> Μου τα πετά έτσι δηλαδή. <laughs> <laughs> λοιπόν, έρχονται αυτοί, ήταν έτοιμοι σαν να ήταν κάποιοι που ήταν μέσα στο σοου, αλλά υπέροχοι. Έχω φέρει εγώ το whip, το δικό μου το μαστιγιάκι, γιατί πρέπει να το κάνω έτσι. Βαρώ ένα καπέλο που είναι σαν πολύ σημαντικό για να μπω μέσα στο θέμα. Είναι εκεί πέρα κάποια αγόρια με κοιλιακού τεράστιου και τέτοια. Λέω, ρε παιδί μου, να κάνουμε σαν το Studio 54. Παλιά που γινόντουσαν αυτά. Κάνουμε λοιπόν όλο το θέμα. Γίνεται μια εξαιρετική βραδιά. Πολύ elegant, πάρα πολύ. Ε, και εγώ έχω βάλει κάποια στιγμή το μαστίγιο στο στόμα για να το κάνω ακόμα πιο εμφαντικό. Το περνάω στο Instagram μου και τα λοιπά. Χωρί φίλτρα, γιατί δεν ξέρω και πώ μπαίνουνε. Πάω λοιπόν στο Μαϊάμι και έχει ε, η Μαντόνα κάνει το πάρτι γιατί είναι Icon του Yves Saint Και ο φωτογράφο που την είχε τότε φωτογραφήσει έχει κάνει την έκθεση με αυτήν και την άλλη μέρα γίνεται το πάρτι. Ναι. Πάμε στο πάρτι. Πήγα τη μέρα πριν που έγινε αυτό το. Πήγε στο πάρτι τη Μαντόνα. Oh, όχι, πήγε στο πάρτι του Yves Loran γιατί έρχεται να είμαι και πελάτη παλιό ναι. που είχαν Icon τη Μαντόνα. Καταρχήν ήταν μια κόρη Κούκλα, τη Λούρδη που δεν την γνώρισα. Λέω Μα ποια είναι αυτή τη φωτογραφία στη συνέχεια. Λέει είναι η Λούρδη. Καλά η Μαντόνα είναι ούτε Λούρδη, ούτε λόρδο, ούτε τίποτα τώρα πια όπω έγινε. Τέλο πάντων, εγώ με respect του Icon που αγαπούσα την είδα έτσι και έκανα flashback στο μυαλό μου. Εν τω μεταξύ, γύρω-γύρω ήταν όλα αυτά οι φωτογραφίε του Στίβεν που ήταν φοβερέ. Κάποια στιγμή λοιπόν έχει το μαστίγιο και αυτή και κρατάει. Λέω, Μαλάκα, δεν υπάρχει αυτό που ζω τώρα. Δηλαδή, αυτό που έκανα εγώ πριν δύο, ενάμιση μήνα, το βλέπω μπροστά μου τώρα. Και τη λέω, Γιατί κάνει έτσι, και κάνει και αυτή το μαστίγιο έτσι. Τέλειο. Το οποίο εγώ το είχα κάνει ήδη πριν καιρό. Ναι. Άρα το σύμπαν με εκτιμά, με βοηθάει και μου συμπαρίσταται. Και εγώ σε αυτό οφείλω περισσότερο από ότι στον κάθε individual που είναι δίπλα μου. Γιατί εγώ εκεί ανήκω. Τι είναι μόδα για σένα, Μόδα είναι ότι αγαπά και σου έχει μείνει από κάποια σου έξοδο, από κάποια σου αγορά. Δεν έχει σημασία πόσο κάνει. Αυτό και πρέπει να το αναχαράζει κάθε τόσο με κάτι διαφορετικό. Ε, δηλαδή, είναι πούμε, παντελόνι, θα το βάλει με δύο μπλουζάκια, τρία ή ένα φούτερ ή ένα, ε, είναι ένα τζάκετ. Θα το βάλει με άλλη περίσταση. Δεν πετάμε τίποτα. Και εγώ αυτό τώρα που λένε δεν πετάμε γιατί είναι η βιωσιμότητα κτλ. Αυτή μια ζωή την κάνω. Εγώ να χαράζω τα πράγματα, τα κόβω, τα ράβω κάπου αλλού. Μια ζωή κάνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έρχομαι από ένα πάρτι το βράδυ κουρασμένο. Έχω ψαλίδι και παραμάνε γιατί δεν ξέρω να ράβω αλλιώτικα και τα ε, κόβω, τα βάζω αλλού που μπορεί να μην τα βάλω μετά, αλλά έχω ασχοληθεί με, με, το να έχω μια γρήγορση συνεχή ω ενό ανθρώπου δημιουργού πραγμάτων yeah. και ειδικά ρούχων. Οπότε συνιστώ στον κόσμο να μην πετάει τίποτα. Γιατί ξαναέρχονται πίσω, Δηλαδή είναι ωραίο τζιν παλιό των 70s. Σήμερα είναι πιο μόδα από ποτέ. Ναι. Δεν το πετά, το κρατά. Η άποψή για το fast fashion. Ε, παρόλο που λένε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που χρησιμοποιούν άτομα ε, τα οποία δεν πληρώνονται ή είναι δουλεπερπή κτλ. Mm. Εγώ βλέπω ένα αποτέλεσμα. Αν είμαι ένα alien και κατέβω από πάνω και πάω στα fast fashion μαγαζιά και δω τι βιτρίνε του, στο στήσιμο του μέσα κτλ. Θα πω και έχω μάθει πώ λέγεται η λέξη σεβασμό. Θα πω σεβασμό. Ε, υπάρχουν άλλες μπουτίκ που έχουν άλλο άλλου είδους πράγματα που δεν είναι fast fashion που είναι δημιουργών και τα έχουν πεταμένα ή κακομπαλμένα σαν να είναι χειρότερα από ένα fast fashion αρχικό προϊόν. Πώς καταλαβαίνεις ότι μια κολεξιόν σου είναι έτοιμη τώρα ας πούμε είστε έτοιμοι εσείς, τέμενο clothing το λέω τι είναι εδώ για εμεί, για να δω του άλλου, για να του ρωτήσω γιατί δεν ξέρω. Εσύ εννοώ, γιατί ε, Ναι, πλάκα κάνω. <laughs> Σταμάτα! Κύριε, <laughs> ε, είναι τόσο μεγάλη η εμπειρία μου που έχω στα πράγματα και όταν πάω για τη δημιουργία ή για, την, για το στήσιμο για οτιδήποτε μπαίνει αυτομάτως αυτός ο μηχανισμός του πολύ εξελιγμένου πράγματος και αυτομάτως γίνομαι πολύ αυστηρός εάν δεν πετύχει να γίνει. Και αυτό βέβαια είναι το όφελο του καταναλωτή που μετά παίρνει ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ μελετημένο. Έχουμε κάνει 15-20 πρόβες το κάθε πράγμα να το, να το φτιάξουμε και μετά να μπει στην κατασκευή. Ε, άρα λοιπόν φτιάχνουμε κάτι που αξίζει να παρενοχλούμε την αγορά Γιατί σήμερα υπάρχουν τα πάντα ναι. Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη τίποτα όπως έχει ανάγκη πολύ καινούργια πράγματα Να έχουν ένα twist ωραίο που πρώτα είναι η ποιότητα Η τιμή μάλλον πάνω απ' όλα Η ποιότητα και το illusion που τους δίνεις Γιατί εγώ είμαι και περί αυτού του πράγματος Λόγω του ότι σχεδιάζω για την Hermès και για μεγάλα μπραντ αν δεν είχε το πακέτο, δηλαδή θυμάμαι τώρα για μια τσάντα που βγάλαμε τελευταία, ότι μιλάγαν πιο πολύ για το packaging τη τσάντα, πώ θα ξαπλώνει μέσα, πώ θα την ανοίξει ο πολιτή, πώ θα φτιάξει όλο αυτό το illusion, παρά για το αυτό καθε αυτό το προϊόν. Και είμαι μαθημένο σε αυτό. Δηλαδή θέλω και το illusion και την παραγωγή και όλα να είναι άψογα. Το illusion τη χλίδα, α πούμε. Το να, κάνει το experience λίγο πιο. Ακριβώ. Πιστεύει ότι ο κόσμο τη μόδα είναι τόσο snob όσο του προσάπτουν. Για να είσαι snob, Πρέπει πρώτα απ' όλα να δω όλο το lifestyle σου, όχι τη μόδα μόνο. Δηλαδή οι Ερμέ, α πούμε, να φέρουμε ένα παράδειγμα, δεν θα σου δώσει μία τσάντα, ειδικά όταν είναι η γνωστή τσάντα Μπίρκινγκ και αν δεν έχει κάνει ένα πικνίκ με δικά τη λιμόζ ε, πιάτα. Με μία έννοια. Γιατί πρέπει να σε βάλει με κάποιο τρόπο μέσα στον κόσμο του luxury. Ναι. Τώρα, εμεί που κάνουμε μία μόδα η οποία είναι απλή είναι της καθημερινότητας και θεωρούμε ότι λόγω του fit και λόγω της εξυπνάδα που κάνουν το P και το R το petit και το regular δηλαδή θα προσελκύσουμε τον κόσμο ε, προσπαθούμε όμως με ποιον θα μιλήσουμε όπως καλή ώρα με σένα και όχι με οτιδήποτε πως θα το λανσάρουμε όλο αυτό το πράγμα ώστε να φέρουμε κάποιο κόσμο με έναν τρόπο να μας αναγνωρίσει και όταν θα μας αναγνωρίσει μετά θα αρχίσει να μας αγαπάει και, να, και θα εμπορευόμαστε την αναγνώρισή του και την αγάπη του πρώτα απ' όλα. Όχι μόνο το πορτοφόλι. του. Υπάρχουν όμω εταιρείε που είναι αρκετά snob. Π.χ. η Μπέρμπερι. Ναι. Αν θυμάστε τι την τώρα. Να... Ποια να θυμάμαι καλέ, για πε την ερώτηση. Που, η Μπέρμπερι που είχε δεν ήθελε να βγάλει τα προϊόντα τη σε έκπτωση. Δεν, αυτό το κανόρι μεγάλη εκεί. Καταρχήν η Μπέρμπερι είναι... τώρα θα γίνει πάλι μεγάλη γιατί πήρε το σχεδιαστή που είχε η Μποτέγκα. Ναι, και αν δεν, δεν είναι λίγο snob. Κοίταξε, ε, ε, οι μεγάλε φίρμε δεν κάνουν έκπτωση ποτέ. Η Ερμέ, η Σανέλ, η Βιτόν, ποτέ, 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 ποτέ. Και ό,τι εμπόρευμα του μένει, το παίρνουν και το καίνε. Γιατί. Όχι σε τζάκι. Γιατί έτσι και δεν έχουμε τζάκι. Εμεί την εκάψαμε. φαντάζομαι Καλά, και αν είχαμε τζάκι, τα καίγαμε τον πρώην. Όχι την τσάντα. Φαντάζομαι και, να... 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 <laughs> και, <έγαμε laughs> <laughs> και στην Μπέρκιν στο, στο τζάκι. Καλά, εγώ τι βάζω κοντά στο τζάκι γιατί πρέπει να αναζωογονείται το δέρμα. Κα... <Κι> <Κι> εγώ τι κάνω βάζα, δεν έχει δει. Έχω σπίτι μου τη Μπέρκιν, γιατί η Κέλλη είναι αυτή που κλείνει έτσι. Η Μπέρκιν είναι αυτή με τα δύο χερούλια που ανοίγει. Και έχω βάλει <Κι> γλάστρε μέσα. Μάθα πρόσφατα γιατί δεν ήξερα ότι αυτέ για να τι παρομηθευτεί πρέπει να είσαι χρόνια. Να α, είσαι χρόνια πελάτη τη Νέα. Ναι, Καλά, σήμερα μια γυναίκα ε, ε, έλεγαν. Τώρα λέμε στα παιδιά αυτά που μα βλέπουν και τα χαίρομαι. Μιλάμε για τι άντρε που κάνουν 10.000, αλλά εντάξει, η παιδιά υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, <laughs> ε, είναι ότι χρειάζεται πολύς χρόνο για να γίνουν, γιατί είναι χειροποίητε. Ναι. Αλλά σήμερα μια γυναίκα έλεγαν δεν παίρνει μπίρκινγκ και κέλλη, προ Θεού, παρόλο που είναι αυτέ που σχεδιάζω, αλλά παίρνει την drag. Λέγεται Lucky Drag. Και είναι μια τσάντα που ήταν παλιά ενό ε, τσάντα ταξιδίου που έβαζε μέσα τι μπότε και τα γάντια και το γουίπ του αλόγου. Γιατί όλα δημιουργήθηκαν για την okay. υπασία. Ναι. Όπω η Μπίρκιν και η, η Μπίρκιν ήταν η τσάντα που βάζανε μέσα την σέλα του αλόγου και λεγόταν Ότα Και μετά πήγε η Τζέιν Μπίρκιν και θέλησε να την κάνει μικρή για να μπαίνει σε cabin bag, δηλαδή μέσα στο αεροπλάνο. Οπότε ο οίκο τη την έφτιαξε. Και φαντάζομαι ότι εγώ τώρα έχω το όνομά μου και στην απόδειξη που λέει Μπέρκιν Λάκη, Κέλλη Λάκη, δίπλα τη Γκρέι Κέλλη. Καλά, η Ελλάδα βέβαια μου λέει από την Κέλλη στο κελί. Και έτσι με βάλανε στο κελί. Μπόρεσε να πάρει Μπέρκιν στη φυλακή. Ναι, βεβαίω είχα Μπέρκιν και είδα και το αρωμά μου και όλα. Δεν φοβόσαι να μην τα πάρουν όμω. Μου έρθει ποιο να κυκλοφορήσει ο Πακιστανό με Μπέρκιν τώρα <laughs> να τρελαθώ. Φαντάζεσαι, καμιά φορά του έδιναν να την κρατάνε. Λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρε αυτό το σάντουζι και πηγαίνετε στο απέναντι και λέει με την πέπκη. Έχω ζήσει, αγαπητέ μου, το total luxury και την total φτώχεια και βρώμα. Και τα δύο πράγματα τα αξιολόγησα γιατί έρχονται στη ζωή μα. Ε, Ξέρει ότι σήμερα ένα άνθρωπο δεν έχει να πάει να εξεταστεί ναι. και πηγαίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, έχει πάει σε ένα τελευταίο. Έχω πάει, έχω πάει. Είναι χειρότερα από τη φυλακή. Τουλάχιστον εγώ, ντόξε το Θεό, δεν χρειάστηκε μέχρι τώρα να νοσηλευτώ πουθενά και το έκανα σαν μία νοσηλεία ότι ήταν αυτό οι 15 μήνε που έμεινα εκεί. Αρκεί που δεν πήραξε το μυαλό μου και δεν το αλείωσε. Μόνο λίγο βράδυ είναι η, η, η λεκτική μου διάθεση, γιατί δεν μιλούσα πολύ εκεί μέσα. Εντάξει. Διάβαζα πολύ, έκανα διάφορα πράγματα, αλλά δεν μπορούσα να μιλάω. Οπότε όταν βγήκα, ξέρει, και είμαι και ένα άνθρωπο που από ό,τι κατάλαβε, μιλάω και πολύ. Άρχισα να είχα ρετάρει λίγο με την ομιλία μου. Μετά επανήλθε πάλι. Μέχρι που μου λέγανε, σκάσε συνέχεια μετά. σε έπιασε και λίγο τάθλιψη όμω εκεί. Καθόλου. Τότε, μόνο του τρει πρώτου μήνε ήταν λίγο γιατί όλοι με κοροϊδεύαν. Είναι δικηγόροι, πάντα. Ότι θα βγει, θα βγει σε μία εβδομάδα, θα βγει σε 15 μέρε. Και μου λέγανε τώρα οι Αλβανική και οι άλλοι και μέσα, φίλοι, εσύ επειδή είσαι και διάσημο, θα μείνει στο 18 μήνο, που είναι το περιθώριο πριν δικαστή. Και τελικά έμεινα 15, είχαν δίκιο. Όταν λοιπόν το είδα αυτό, είπα: Οκ, okay, εδώ τώρα θα κάνουμε ένα σενάριο. Είσαι φυλακή, αλλά είσαι πρωταγωνιστή. Ρωτάω λοιπόν του αρχιφυλακέ, πώ είναι εδώ οι κρατούμενοι, λέει 2.000 τόσοι. Όλοι αυτοί είναι κομμάτι, Του προσλαμβάνω. Φέρτε του εδώ. Μ' αρέσει τόσο πολύ ο τρόπο που αντιμετωπίζει τη ζωή. Ευτυχώ το να αντιμετωπίζω έτσι, γιατί δυστυχώ δεν βγαίνει αλλιώ. Όταν εγώ, αγάπη μου, έκανα 20 ώρε την ημέρα δουλειά και το βράδυ πρέπει να πάω στο πάρτι του, τάδε σχεδιαστή πήγαινε πήγαινα για 10 λεπτά γιατί αυτή τη καιρό δεν θυμόταν. Αν μετά είσαι εκεί ή δεν είσαι, και πήγαινα στο δωμάτιο μου ξερό, γιατί την άλλη μέρα πρέπει να ξαναντηθώ, να κάνω δίγλυση, να φέρω πράγματα να τα προωθήσω για να μπορώ να πληρώνω το προσωπικό μου. Τι να μου κάνει τώρα με ένα φυλακή, Φυλακισμένο με την πειθαρχία είμαι μια ζωή. Αυτή είναι που με κυριεύει. τίποτα άλλο. Εσύ από πού και στα τωρινά σου σχέδια. Ε, Κοίταξε, εγώ έχω πάντα μια αποθήκη στο μυαλό μου ε, ε, των ανθρώπων που είτε έχουν κιλά πολλά είτε λίγα. Πρέπει να του ε, ε, καλοποιήσουμε με μια έννοια. Προσπαθούμε μάλλον. Άρα είχα, είχα πάντα μια αποθήκη μέσα σχεδίων, κουλτούρα, χρωμάτων. Κατά τα χρώματά μα, τρία είναι, μην νομίζει. Ε, εγώ εμπνέομαι από τον κόσμο γύρω μου. Έχω φίλου που είναι νέοι. Δηλαδή, εγώ είμαι αγαπητό και αγαπώ παιδιά από πέντε χρονών, αλλά και λιγότερο, μέχρι άτομα 90 χρόνων. Δηλαδή, αφού φαντάζομαι τώρα έμαθα ότι και την Κρέι είναι 99 χρόνων και θέλω πριν κάνει τα 100 να κάνω ένα βίντεο κλίμα μαζί τη. Όχι, το αγαπώ στο μυαλό μου, το κάνω έτσι. Δεν έχω... Δηλαδή, αν έχει παλμό, άλλο δεν με νοιάζει. Το αφαιρώ την ηλικία, το στάτου του, πόσα λεπτά βγάζει, οτιδήποτε. Πρέπει να διασκεδάζουμε στη ζωή. Και το ρούχο είναι μια διασκέδαση. Δηλαδή, εγώ τώρα για να βρω αυτό το κουμπιά, α στο τέμενο, μπορεί να έχω ψάξει 300 κουμπιά. Από εκεί ψάχνοντα, βγαίνουν άλλε ιδέε. Δηλαδή, γίνεται γένεση κάθε φορά την ώρα που είσαι μέσα στο σχεδιασμό, αν το αγαπά αυτό που κάνει. Ναι. Είναι φορέ που λέω Αμότου τι είναι αυτό τώρα που φοράει αυτό ή αυτή. Το βλέπω πέντε φορέ και λέω Κάτσε, αυτό κάτι είναι για να το φοράνε έτσι. Έχουν και αυτή κάποια ιδέα. Και λέω, Οκ, okay, α πάμε λίγο σε αυτό. Το ψάχνω. Και έλεγα μου το πώ δεν το είχα σκεφτεί πριν. Είναι και αυτό. Πώς ναι. Πώ έχω απουσιάσει από αυτή την, την ιδέα. Θεωρεί ότι ο κόσμο στο δρόμο σου έχει φέρθει καλύτερα από τον κόσμο τη τηλεόραση. Ο κόσμο στο δρόμο με αγαπάει. Με... Πολλέ φορέ δηλαδή όταν έχω να βγω να πάω στη σχολή ή να πάω στο ατελείο για τα τέμενο. Το είπα σωστά τώρα. <laughs> <laughs> Ε, βγαίνω, α πούμε, να πάω στο λαμπορατόρι του το Τέμενο, τη καινούργια μου σειρά. Εντάξει, πάω λοιπόν, καζωμένο, αλλά έχω στο μυαλό μου. Τι φοράει ο ένα στον δρόμο, τι είδα, πόσα χρώματα να δω, Κοιτάς πάντα. Έχουμε, Ού, πάντα, πάντα, στρώμπο είμαι το, το βλέμμα μου. Με πιάνουν με αγάπη, θέλουν να πάρουν και να δώσουν ενέργεια. Μου λένε υπέροχα πράγματα, όχι για τα τη φυλακή μόνο. Δηλαδή, τώρα α πούμε που δεν πήγα στο Μάιστρι Rocks, σαν κριτή. Μου λένε καλά που δεν πήγε, βέβαια, αυτό πολλέ φορέ για να σου δείξουν την αγάπη και να δείξουν ότι. Ε, σε κουστάρουν και να πάρουν και μια φωτογραφία βέβαια στο τέλο, σου λένε διάφορα. Βέβαια θα πάνε τώρα στον άλλο κριτή και θα πει Αχ, ευτυχώ δεν έχετε το καβαλάκι, είσαστε πολύ καλύτεροι πέτο. <laughs> <laughs> αυτό δεν έχει συμβεί γιατί μου λένε βέβαια όλοι από του κάμερα που βρίσκουν στον δρόμο και τέτοια. Ναι, γιατί πρέπει. εγώ έμπαινα στο στούτι και καταλαβαίνει, έδινα μια τρέλα. Πήγαινα αυτό το καπέλα με αυτό το έτσι, αλλά είχα τη γνώση να πω τι είναι σωστό και λάθο. Αυτό λοιπόν ο κόσμο το έχει αντιληφθεί και στον δρόμο με βλέπουν με πάρα πολύ αγάπη. Δηλαδή πηχτή αγάπη που λέμε ρε παιδί μου, δεν είναι απλό το επιφανειακό ή να, σε, να μου πει κάποιος, έχεις πλάκα αυτό θα μου, δεν θα μου άρεσε καθόλου, δηλαδή έχεις πλάκα μου λένε κύριε έτσι. Γαβαλά όλοι δηλαδή αυτή η κατάκτηση του σεβασμού για μένα είναι το καλύτερο βραβείο δηλαδή ό,τι καλύτερο μπορεί να μου συμβεί με την τηλεόραση εντάξει, ε οπότε η τηλεόραση δηλαδή το να πούνε κάτι, κάποιο, αν και τώρα πια δεν λένε δηλαδή ακόμα και αυτά τα κουσομπολίστικα έχουν κάνει Σαλά μου αρέκο μου, respect, Σπέκτο, ναι, όπω το λέει, όλε τι γλώσσε. Αυτό έγινε τώρα που είμαστε πιο ναι, πολύ correct. Ακριβώ. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν έχει περάσει και πολύ καλά από τα Όχι μέσα. Όχι, με τίποτα καλά. Αλλά κοίταξε να δει. Το ότι δεν ήταν μόνο με μένα, ήταν γενικά ναι, είχαν γενικότερα. μια κακιούλα. Δηλαδή, όταν τώρα ο κάθε ένα παρουσιαστή βγάζει λεφτά από μία που έχει σκοτώσει ή δεν έχει σκοτώσει τα παιδιά ή έχει παραπλανήσει ή έχει κάνει. Και αυτό είναι το εμπόρευμα τη τηλεόραση. Εγώ πολύ λιγότερο έφαγα μπούλινγκ από αυτού. Θυμάσαι κάτι οι ανακριβέ που είχαν πει για σένα, α πούμε, στην λοιπόν. τηλεόραση λοιπόν. και λοιπόν, σε εξοργήσει. Όχι, θα σου πω ότι είχε πει ο Κωνσταντινόπολη μια φορά που είχαμε τσακωθεί στην Οίκονο. Αυτό τσακώθηκε από μόνο του τότε, γιατί ο Πέτρος είναι πάντα φίλο. Είπε, εμεί του ε, στη ΔΕΣ κρεμάμε από το τσιγκέλι. Και του λέω, γι' αυτό έχουμε αυτή την κορμοστασία. κάντο και εσύ να δει για δύο μέρε. Ή το τσιγκέλι ή το άλλο του λέω. <laughs> και τέλο πάντων, τώρα λοιπόν, τελευταία που μου έκανε και μια φωτογράφηση υπέροχη για το Νίτρο που ξαναβγαίνει, εμ, του είπα, ξέρεις ότι κάνω την καινούργια σειρά την Τέμενο. Μου λέει, Ναι, και τι είπα, Όσοι είναι και τέτοια, λέω από το τσιγκέλι στο τσιγκέλι. Γιατί υπάρχει το τσιγκέλι που είναι η ραφία από μέσα από το ρούχο. <laughs> το, δεν το έχει ξεχάσει ποτέ. Οπότε ξέρει, <laughs> Έπρεπε να γυρίσει πρώτα. Λέει, μαρακά, μα, δεν σε πιάνει κανένα. Όλο λε και λε και λε. Τελικά τώρα θα το κάνω σλόγγαν, μου λέει. Από την γέλη, από το Τσιγκέλι στο Τσιγκέλι. Και από την κέλη στο Κελί που πήγα. <laughs> ξέρει, από <laughs> την <το> Κέλλη, <τυγέλη, laughs> Ερμέ. Αισθάνθηκε ποτέ ότι η τηλεόραση εκμεταλλεύτηκε την εικόνα σου, mm. Όλη αυτή την κεντρικότητα. Κοίταξε. Επειδή δεν καταλαβαίνουν μία διαφορετικότητα, και όταν τη λέμε δεν εννοούμε μόνο στην κατηγορία τη ταυτότητά σου, ε, το θεωρούμε στην κατηγορία της ανθρώπινης υπόστασης. Εγώ, όπως είπα και πριν, ανήκω στο σύμπαν. Βλέπω δηλαδή τον Λίλ Νάς, ο οποίος δίνεται έτσι και είναι icon για πολλές εταιρείε. Βλέπω τον Χάρι Στάιν τώρα. Ε, βλέπω τον Ντέβιντ Μπόγου, όπως σου είπα. Άρα, εμένα, νομίζω ότι αυτοί με παίρνουν τηλέφωνο κάθε πρωί και μου λένε τι θα βάλει σήμερα. Και το βράδυ μου λένε αυτό που έβαλε είναι ωραίο ή ήταν μέτριο. Δεν με νοιάζει τι δηλαδή, γύρω. Ε, γιατί εγώ πρέπει να, να είμαι ο διοχετευτής μιας ενέργειας, μιας ροής. Δεν θα με πείραζε. Όταν καμιά φορά όμω ήταν εξεταρισμένη και λέγανε μα τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι είναι το άλλο, έλεγα ρε φίλε, εντάξει δεν σ' αρέσει αυτό, αλλά εσύ τι κάνεις για την πρόοδο, αν και πόσον κάποιο είναι μέσα στη δουλειά, δηλαδή... Δεν καταλαβαίνω. Όταν εγώ είχα 80 εταιρείε να προωθήσω και έπρεπε να πάω στα σόου τους για, για να τους δώσω παλμό και να τους ε, αξιολογήσω έπρεπε να φορέσω κάτι ανάλογο με αυτό. Οπότε δεν θα κάνω πίσω γιατί λέει η τηλεόραση ή κάποιος λέει μια κακή κριτική. Mm -hmm. ε, είναι αυτό που σου είπα πρέπει να γνωρίζουμε τον άνθρωπο γενικότερα για να βγάλουμε μια, ένα σύμπερ. αποτέλεσμα. Αν θέλεις αλλά και να μείνει έτσι όπως είναι εγώ δεν θα άλλαζα για κάτι άλλο. Ήμουν καλό στο σχολείο μου για να πάρω ένα καλό βαθμό και να κάνω τι βλακίε μου και τι έκανα. Αλλά βγήκα πολύ καλό μαθητή και μου είπαν εσύ χαρητήρια, μου σφίξαν το χέρι οι παπάδε που ήταν οι καθηγητέ μου. Ε, όταν έκανα σχολή μπαλέτου, ε, διόρθωσα πολλά πράγματα στο σώμα μου και παρόλο που ζωρίστηκα πάρα πολύ, γιατί άκουσα και έντονε φωνέ. Δηλαδή δεν με πειράζει η, μια κάποια κατακραυγή ή κάτι. Αρκεί το αποτέλεσμα να είναι καλό. Αυτό είναι. Δηλαδή σήμερα δεν τα παρατάω. Ξαναβγαίνω έξω, ξανασχεδιάζω, ξαναφέρνω ένα team, να κάνουμε πάλι μια ομάδα τεράστια, να γίνουμε μεγάλοι, να παίρνουμε χρήματα, να κάνουμε μορφέ, να στρεσαριζόμαστε γιατί το ύφασμα δεν ήρθε στην ώρα του. Η κλωστή δεν είναι αυτή που είχαμε παραγγείλει, ή μετά ήρθε μια άλλη κλωστή υπέροχη. Κατάλαβε. Η κλωστή περιοχή εννοώ για να κάνει ένα lifting και να πετύχει. Α. Η στα ρούχα εννοώ πάντα. Α, ναι, ναι, ναι. Έχει κάποιο κρυφό ταλέντο ή είναι όλα φανερά. Είμαι τόσο πληθωρικό άτομο, τόσο ηλίθιο πολλέ φορέ, τόσο γελίο, που δηλαδή έχω πει στον εαυτό μου: Αφτάνει με αυτή την γελιότητα, σε βαριέμαι, δεν αντέχω άλλο. Και έτσι μπαίνω σε αφωνία, κάνω μία εβδομάδα αφωνία, πάω κάπου. Παίζει όντω αυτό. Στορκίζομαι. Το έχω κάνει άπειρε φορέ γιατί αλλιώ. Αυτή το τρολοκομείο που είμαι δεν γίνεται, θα είχε πάει πραγματικά στο Δαφνί ή στο Σινούρι. <laughs> ε, ε, ναι, ναι, παίρνω και κλείνω στον εαυτό μου. Πηγαίνω, κάνω colonic irrigation, πηγαίνω σε σπα. Λάκι, ναι. θες θε να πάμε σε ερωτήσει που έχει κάνει το κοινό για σένα. Για να πάμε. Με έχουν ρωτήσει πάρα πολύ για ακραία περιστατικά σε πάρτι σου. Γενικότερα, νομίζω ότι ο κόσμο έχει μια εικόνα ότι σε αυτά τα πάρτι yeah, έπρεπε να, να είσαι από μια ναι. αγωνία. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν α, είναι... α, όχι απαραίτητα για ναρκωτικά να και τέτοια. Να τα δει πώ γίνεται, πώ εξελίσσεται. Να δει, σίγουρα θα ήθελα να ήμουν σε μια αγωνία σε αυτά τα πάρτι. Ωραία. Εγώ στα πάρτι μου, καταρχήν ήμουνα ο οικοδεσπότη και επειδή ειδικά στις μικόνα τα πάρτι είχα μια πισίνα που ήταν. Αγκάλιαζε το σπίτι, δεν ήταν πιο μακριά. Ήμουν και ο Ναβάγο, στη στυλ, έτοιμο. Μήπω γίνει κάτι, μήπω συμβεί και παίζει κάποιο μέσα. Έχω κάνει σε αυτό το σπίτι έκανα δύο πάρτι το χρόνο, ένα Welcome Summer και ένα Goodbye Summer. Άρα είχα κάνει πάνω από 30-40 πάρτι στα χρόνια. Δεν έπεσε ποτέ κανένα μέσα στην πισίνα. Κανένα. Άρα πάει να πει ότι υπήρχε ένα respect των ατόμων. Και το πιο ωραίο είναι ότι είχαμε το mix του. Ιταλού ή του Γάλλου πολιτικού και του super model αγοριού ή κοριτσιού που τότε το, το διαφάνει για αυτού ήταν τίποτα. Yeah. Θυμάμαι ότι είχε έρθει ε, η Γαλλίδα που τοτε το διαφανει για αυτους ηταν δούλευε, με, η Ιταλίδα που δούλευε με τη Vogue ε, και είχε έρθει με ένα μαγιό σε Λοράν, μαγιό φορούς. Αυτή είναι βέβαια και 20 κιλά, και ακόμη σήμερα είναι. Ε, τώρα είναι στη Vogue Ιαπωνία, ε, η Άννα Τελορούσο είναι αυτή. Ε, και τα γόρια που ήταν μαζί τη, που είχε, είχε, ένα γόρι που ήταν δίδυμο. Λοιπόν, τα δύο αδέρφια αυτά ήρθαν και αυτά με μαγειό στο πάρτι. Αλλά ήταν σαν να φοράγανε ό,τι κουτίρ όπω συμπεριφερόντουσαν. Και είναι από τι εικόνε που έχουν μείνει. Μετά όλα τα πάρτι μου είχαν θέματα. Ε, κάποιοι εργόντουσαν χωρί, αλλά η προετοιμασία του να κάνει το θέμα. Και είχα κάνει ένα πάρτι μήτρε, λεγόταν το θέμα. Έλιο. Το οποίο όμω οι μήτρε ήταν αλληγορικό Ήταν η μήτρα του παπά, ή οι μήτρε οι κοπέλε, ναι. οι όμορφε που λέμε. αυτοί είναι. Καλά, είχαν έρθει Αθηνέ που δεν σου λέω ποιε, πάρα πολύ διάσημε. Σήμερα είναι και γυναίκες υπουργών, ε, οι γυναίκε υπουργών. Οι οποίε ήρθανε τόσο ρεαλισμένε, τόσο μήτρε, που δεν υπάρχουν πιο μήτρε. Δηλαδή, έτσι σου φτιάχνει το ένστικτο του να γίνει και. Καραστρέιντ, να πούμε. <laughs> Αγαπημένη παιδική ανάμνηση. Η επιδείξει τη 25η Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου που είχαμε τα... στο σχολείο τα διάφορα σκέτ που κάναμε και τέτοια. Τσολιά στη μία, καραγκούνο στην άλλη, μια χαρά ό,τι είχε να κάνει με πολύ ρούχο και ενδυμασία μέσα. Για ποιο <laughs> λόγο πιστεύει ότι μπήκε μόνο εσύ φυλακή ενώ χρωστάει όλη η Ελλάδα. <laughs> Καταρχήν, εγώ είμαι φοροφ... ήμουν φοροφυλαίτη. Να εξηγήσω λίγο στα παιδιά αυτά που είναι σωστή ερώτηση. Εγώ έπρεπε να αποδώσω το ΦΠΑ που θα μου κλείνουν οι πελάτε που, δεν... που, είχα τη χοντρική, που δυστυχώ λόγω του ότι οι πολιτικοί μα φέρανε σε ξέρε επάνω και πέταξαν το καράβι, δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Εγώ όμω ήμουν ο υπόλογο γιατί είχα κόψει το τιμολόγιο και έτσι λοιπόν δεν το απέδιδα γιατί δεν είχα τα χρήματα. Έπρεπε να πληρώσω το προσωπικό μου, να πληρώσω του προμηθευτέ στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα. Αυτοί τι κάνανε για να δείξουν Όπω τώρα πασαλείμουν το δρόμο με κάτι και καλά που κάνουν ασφαλτοστρώσεις, ηλίθιε, το ίδιο κάνανε και τότε. Κάνανε μπαλώματα για να αποδείξουν ότι είναι αυστηροί, μήπω έτσι έρθουν κάποιοι και πληρώσουν. Αυτό τι του έκανε λοιπόν, βάζοντα με μένα φυλακή, πέσανε όλοι οι πελάτε μου έξω, κλείσανε τι επιχειρήσει, πετάξαν στον δρόμο το προσωπικό, το δικό μου επίση και. Αυτό έγινε. Ήθελαν ένα διάσημο, υποτίθεται άτομο για να βάλουν και καλά μυαλό οι άλλοι. Δεν ξέρω τι πολιτικοί που κάθε τόσο αλλάζουν και πάνε σπίτια του και έχουν ακόμη τα βαντάζ να παίρνουν χρήματα, να έχουν φύλακε με μηχανέ, με συνοδευτικά και τέτοια, που δεν έπρεπε να πάρουν όχι τίποτα. Να μα αποζημιώσουν κιόλα. Αυτοί πάνε σπίτι και παίρνουν έναν άνθρωπο που έφτιαξε κτίρια, υπέροχε εκδηλώσει, έφερε μια πρόοδο στη χώρα, έφερε όλου του σχεδιαστέ κτλ. Με, μου συμπεριφέρθηκαν σαν εμένα ναρκωμανή, σαν να παίζει τα καζίνα, σαν να έχει πάει να τα πάρει από το χρηματιστήριο. Πράγματα που δεν συνέβησαν ποτέ. Και όλοι αυτοί που κάναν όλα αυτά και χάλασαν και το εμπόριο και την αισθητική του να έχει να κάνει με ρούχα και όλο το lifestyle. Έβαλαν εμένα απλά και μόνο γιατί ήμουν διάσημο. Έλα όμω που τώρα έγινε πιο διάσημο γιατί με πλά Μία γιατί άντεξα και μία γιατί πάντα γεννήθηκα διάσημο από ό,τι φαίνεται. Το καπέλο αυτό είναι ενό διάσημου οίκου, αλλά δεν είχε αυτή τη βελόνα, την έβαλα εγώ. Τέλειο. Ε, το έκανα έξτρα. Είναι μονόκερος είμαι. Τέλειο. <laughs> αλλά <χ> έχω <χ> φάει πολύ στη ζωή μου, μην ανησυχείς. Αν είχα, το είχα κάνει διακόσμηση, Ού, θα ήμουν δάσο τώρα. Θα ήμουν μέσα 15, πώ το λένε, ελάφια. Δεν σε ρώτησα για My Style Rocks, αν mm. βλέπει. Κοίταξε, έχω όποτε προλαβαίνω, βλέπω ε, ε, όλε τι εκπομπέ που αφορούν τη μόδα. Εννοείται ότι βλέπω αυτού που έχουν πάει στο κόκκινο χαλί. Όχι στο μαύρο χαλί. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτό ήταν το κρίμα. Εύχομαι κρίμα να σα Κρίμα που τελείωσε έτσι γρήγορα. Χαίρομαι Είμαστε πάμε... 17 ώρε, παιδιά. Είμαστε προκειμένου ότι... να μοντάρουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε. Καλά, εμένα είναι μεγάλη χαρά μου και χαίρομαι να δω ένα κορίτσι χωρί βλεφαρίδε, χωρί extension, <laughs> χωρί ειδικό μακιγιά. Έτσι, άσχημο όπω είσαι εσύ. <laughs> Πόσο χαίρομαι πραγματικά να βλέπω regular ανθρώπου, οι οποίοι πρέπει να επαναφέρουν, να κάνουν μια επανακίνηση γενικότερη στη ζωή. Ναι. Ε, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Αυτά. Ε, τώρα θα σα βάλω από κάτω και το Instagram του Τέμενο και το Instagram του Like Text. Το Like θα ακολουθείτε σίγουρα. Το Τέμενο είναι κάτι καινούριο. Πραγματικά, αν μπείτε και δείτε, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Αυτά. Τώρα πρέπει να πει κάτι άκυρο για να κλείσουμε. Δεν τρώω ρεμπίθια τι Παρασκευέ, γιατί συνήθω βγαίνω το βράδυ και φοβάμαι ότι ε, ε, το Γκάζι είναι μια περιοχή η οποία δεν μου αρέσει. Και αυτό δεν το, δεν το βάζω ούτε στην κοιλιά μου, γιατί κάνει πάρα πολύ θόρυβο.